Και θα ξεκινήσουμε από το Ζήση Μούσιο, ο οποίος καταγράφει τις εικόνες με την κάμερα και τον drone του Sky και το Σωτήρη Κατζιώτη. Ζήση, με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκαν όσα άφησε πίσω του ο Εγκέλαδος. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Τα προβλήματα που έχει αφήσει πίσω του ο Εγκέλαδος επικεντρώνονται σε μια στενή περιοχή εδώ στην παλιά πόλη κύριος, και η εικόνα είναι χαρακτηριστική για το τι συνέβη στο μιναρέ, εδώ στο τζαμί, στην πλατεία Ελευθερίας. Ένα χαρακτηριστικό μνημείο του νησιού. Ήταν τέτοια η ένταση του Εγκέλαδο. Κατέρευσε ο μιναρές, ο θόλος εδώ έξω από την κρίνη που έχει το τζαμί βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα. Βλέπετε ότι οι κολόνες έχουν μετακινηθεί πάρα πολύ, και κοιτάξτε που έφτασε η κορυφή του μιναρέ. Έχει καταλήξει εδώ που μέχρι τις 12 το βράδυ λειτουργούν καφέ και είναι γεμάτα κόσμο. Δηλαδή, αν ο σεισμός είχε γίνει μια μισή ώρα νωρίτερα, τα αποτελέσματά του θα ήταν ακόμα πιο φωνικά. Τώρα, όσον αφορά το σημείο που κατέπεσε το τείχος και έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, ένας Τούρκος υπήκος και ένας Σουηδός, ήταν άνθρωποι που περνούσαν από το σημείο. Μιλήσαμε με νεαρά παιδιά που βρισκόντουσαν στον χώρο όταν έγινε ο σεισμός. Περιγράφουν εικόνες πανικού, όλοι έτρεχαν να γλιτώσουν, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό τον ισχυρότατο σεισμό που κράτησε πολλή ώρα και ακολουθήθηκε από έναν επίσης ισχυρό μετασυσμό. Το λιμάνι του νησιού στην ουσία είναι κατεστραμμένο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να λειτουργήσει στην κατάσταση που έχει. Οι μηχανικοί που το έλεγξαν έχουν πει ότι θα γίνει η αποκατάστασή του σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το αεροδρόμιο λειτουργεί για από τις 9 4 ημέρες και μετά το πρωί. Στον Sky Ζήση ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Σαντορινιός, θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 με 4 ημέρες ό,τι αφορά το λιμάνι. Τώρα, έχουμε 2 εκκλησίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Κατά τα άλλα, τα κλιμάκια τώρα ελέγχουν σπίτια, ξενοδοχεία, ξενώνες, καθώς και μη κατοικημένες οικίες. Έχουν μπει απαγορευτικές κορδέλες στα σημεία όπου ένας μετασυσμός θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε όποιον θα προσέγγιζε τον χώρο. Από ό,τι φαίνεται, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν παλιές οικίες, κυρίως με ρογμές. Δεν φαίνεται ότι θα έχουμε κόσμο ο οποίος θα αναγκαστεί να αφήσει το σπίτι του λόγω ακαταλληλότητας, αλλά βέβαια υπάρχει έκδηλη ανησυχία σε όλο τον κόσμο. Εδώ στην ΚΟ θα είναι ένα 24ωρο δύσκολο και το σημερινό. Πολλοί θα περάσουν και τη σημερινή νύχτα στα πάρκα και τις πλατείες, μια που το σοκ που υπέστησαν από τα 6,5 ρίχτερ ήταν πάρα πολύ δυνατό. Ζήση, ευχαριστούμε πολύ και τον Σωτήρη Κατζιώτη. Νομίζω ότι οι εικόνες που μας στέλνετε είναι ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί. Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια αν χρειαστεί. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, ήδη τους συναδέλφους, την Ιλιάνα Πετρή και τον Γιάννη Κιάρη, που από πολύ νωρίς μας δίνουν ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε με την Ιλιάνα. Η Ιλιάνα βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, σε ένα σημείο που υπάρχουν αρκετές ήδη ζημιές. Να μας μεταφέρει την εικόνα. Ακριβώς. Βρισκόμαστε στην Αγία Παρασκευή. Είναι δύο ιερούς ναούς όπου υπέστησαν τις σοβαρότερες ζημιές και βλάβες. Όπως θα δείτε και πίσω μου, υπάρχουν αρκετές ρογμές στο σημείο του ιερού της Εκκλησίας. Έχει πέσει εδώ η μεγάλη κεντρική κολόνα, καθώς επίσης και ένας θύμβος, ο οποίος έχει υποστεί αρκετές ζημιές από το πέσιμο. Το πρωί ήταν εδώ οι ιερείς, αλλά και όταν πέρασαν οι φορείς, συγκέντρωναν κομμάτια από τον θύμβο ώστε να μπορούν να το διορθώσουν αργότερα, γιατί λόγω παλαιότητας είναι μεγάλη και η αξία του. Πραγματικά η Αγία Παρασκευή είναι κεντρικό σημείο εδώ στο νησί και είναι μία από τις δύο κεντρικότερες εκκλησίες του νησιού μας. Μεγάλες ζημιές έχει υποστεί και ο Άγιος Νικόλαος και κάποιες άλλες εκκλησίες όπως οι Άγιοι Πάντες. Ιλιάνα Πετρή, δημοσιογράφος από το Radio City. Ιλιάνα, σε ευχαριστούμε πολύ και σύνδεση τώρα με τον Γιάννη Κιάρη. Ο Γιάννης είναι συνάδελφος από το Aegean News. Γιάννη, βρίσκεσαι στο λιμάνι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως η μεγαλύτερη μάχη που δίνουν οι αρχές με το χρόνο κυρίως είναι να αποκατασταθούν οι ζημιές εκεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ακριβώς, βρισκόμαστε στο παραλιακό μέτωπο, το οποίο έχει ανοίξει τα δύο υπροβλήτα στο λιμάνι, στο εσωτερικό λιμάνι όπου βρισκόμαστε και στο επιβατικό βέβαια. Η θετική εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, πρέπει να πούμε, είναι ότι αποκαταστάθηκε η ενδοδωδεκανησιακή συγκοινωνία. Δηλαδή υπάρχει θέμα με τα πλοία της γραμμής, τα επιβατικά που συνδέουν την ΚΟ με τον Πειραιά και τα υπόλοιπα νησιά, αλλά ενδοδωδεκανησιακά
με τα καταμαράν. Οι ναυτιλιακές εταιρείες της Δωδεκανήσου ήδη εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία λένε ότι έχουν πάρει άδεια από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από το Υπουργείο Ναυτιλίας και της Πολιτικής προκειμένου να συνεχίσουν κανονικά τους ενδοδωδεκανησιακούς πλοές. Πάντως, Γιάννη, αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι παρά το γεγονός πως ένα μεγάλο μέρος του λιμανιού έχει υποστεί καθίζηση, από την πρώτη εικόνα το κρυπίδωμα φαίνεται να είναι εντάξει. Έχεις την ίδια εικόνα κι εσύ? Αυτή είναι και η άποψη των λιμενολόγων και ειδικά του κυρίου Μουτζούρη, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος στη ΣΚΟ, πανεπιστημιακός του Πολυτεχνείου. Έχει ασχοληθεί αρκετά χρόνια στο νησί με διάφορες μελέτες, στις αξιογραμμές του και για βέβαια για το λιμάνι. Όπως ακούσατε και εσείς, δήλωσε στο Sky ότι πραγματικά το κρυπίδωμα αντέχει, διότι είναι τα μπλόκια τα οποία είναι αρκετά ισχυρά στον μπροστινό μέτωπο. Τα οποία μπορούν να συγκρατήσουν βέβαια τα πλοία τα οποία λιμενίζονται εδώ. Το πίσω μέρος δηλαδή που έχει υποστηρή ρηγμάτωση είναι το μαζωμένο μέρος όπου βρίσκεται η πλακόστρωση και βλέπουμε αυτό το ρήγμα χωρίς όμως να ελοχεύει, να υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των πλοίων που ελιμενίζονται εδώ, προσδένουν στους κάβους εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις συναδέλφους για την εικόνα που μας μετέφεραν από το νησί. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ της Βίκης Παύλου θα παρακολουθήσετε τα πρώτα λεπτά του σεισμού, αλλά και τις ώρες πανικού που ακολούθησαν. Μπράβο. Δίδια μου, πιστεύω, ρε. Άσυτε, άσυτε, άσυτε. Σάκεν. Έχουμε δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες και σοβαρές υλικές ζημιές. Αλλά με δόξα τω Θεώ που ήταν αργά και δεν είχε κόσμο. Έχουν καταστραφεί τα πάντα, ειδικά δηλαδή στο λιμάνι και στις κεντρικές πλατείες του νησιού δεν έχει μείνει τίποτα. Ο φωνικός σεισμός των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σάρωσε τα πάντα στο νησί του Ιπποκράτη. Άφησε πίσω του δύο νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες, αμέτρητες ζημιές και πανικό. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ να φτάσω και να προσεγγίσω το δωμάτιο που κοιμόντουσαν τα παιδιά για να μπορέσω να τα σηκώσω από το κρεβάτι για να τα βγάλω εκτός σπιτιού. Είναι μια τέτοια δύναμη δηλαδή που δυσκολευόμουν να καθιστώ όρθιος. Ήταν αρκετή ώρα. Δυστυχώς και αρκετή ώρα και πολύ, μα πολύ δύναμη, πολύ δύναμη. All of us in the room were woken by an incredible shaking, a very, very frightening experience, terrifying. It lasted for 10 to 15 seconds. There was a lot of screaming and crying, and people were terrified. Από τον σεισμό φούσκωσε η θάλασσα και βγήκε στη στεριά, δημιουργώντας για λίγα λεπτά μετά τη δόνηση τσουνάμι. Ο κόσμος βρίσκεται από τα ξημερώματα στους δρόμους και μετράει τις πληγές που άφησε στο πέρασμά του ο Αγγέλαδος. Everybody sort of like gravitated outside into the corridors and there was people screaming, quite a bit of commotion going on. Οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους αλλά και οι τραυματίες βρίσκονταν την ώρα του σεισμού σε αυτό το μπαρ στην παλιά πόλη του νησιού. Τα χαλάσματα, ό,τι απέμεινε, μαρτυρούν τις δραματικές ώρες που έζησαν όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί. Από τα τσιμέντα, τις πέτρες και τα αντικείμενα που βρίσκονται κάτω στον δρόμο, με τις εικόνες που μας δίνει ο Σωτήρης Οκαζιώτης, μπορείτε να καταλάβετε και το μέγεθος της καταστροφής αυτού του κτηρίου. Συγκλονιστικές είναι και οι εικόνες από το λιμάνι του νησιού που κόπηκε στα δύο. Έχουν φύγει τα πλακάκια. Έχει φύγει ο δρόμος. Δηλαδή, αυτό που περπατάμε στο λιμάνι δεν υπάρχει. Πολλά από τα παλιά ιστορικά κτίρια της πόλης έχουν καταρρεύσει. Επίσης, έχει πέσει τμήμα της Μητρόπολης, δύο μιναράβες από το Τέμενος που βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ και το τείχος της παλιάς πόλης έχει σπάσει σε τρία σημεία.